Αλλάζουν χρώμα οι παρασκευές στη δομή Αμαία της Αγίας Θεοδόρας στην Άρτα. Βάφονται με ήχους κρυστάλλινους και συνοδεύονται από γέλιο, χορό, τραγούδια και μουσική που φτάνει ως τα τρίσβαθα της ψυχής. Εκεί που ανταμώνουν τα θέλω και μπορώ των παιδιών με το μεράκι των μουσικών και των εθελοντών και των επιστημόνων και των κοινωνικών λειτουργών και όλων όσοι ακόμη πιστεύουν στον αλτρουισμό, στην αλληλεγγύη και θέλουν να συντροφεύουν τα όνειρά τους με ταξίδια του νου και την καθημερινότητά τους να την στολίζουν με πολύχρωμα ουράνια τόξα. Το Σεπτέμβριο μόλις ο Χρήστος ο Κατσίδης ως μαέστρος αυτής της μπάντας που έχουν τα παιδιά ζήτησε μια προσπάθεια ώστε να γίνει μια μουσικοθεραπεία στη γλώσσα της ψυχολογίας. Αγκαλιάστηκε τόσο από το προσωπικό όσο και από τους ωφελούμενους. Θα ήθελα να κάνω μια σύντομη ιστορική αναδρομή. Η Αγία Θεοδόρα ιδρύθηκε το 1990 και λειτουργήσε πρώτη φορά τον Οκτώβριο του 1992. Από τότε τόσο μεγάλη προθυμία και θελοντική δράση δεν είχαμε ξαναδεί και πιστεύω πως αυτό γεμίζει τα παιδιά αλλά και εμάς κάθε Παρασκευή να έχουμε μια διαφορετική νότα, μια διαφορετική διάθεση και είναι κάτι διαδραστικό, δηλαδή είναι το χορός, είναι το ότι θα συμμετάσχουν. Εσείς ξέρετε τα παιδιά, δουλεύετε με τα παιδιά καθημερινά, άρα βλέπετε διαφορά εκείνη την ώρα που τα παιδιά χορεύουν, τραγουδάνε, ουσιαστικά δηλαδή εκφράζουν τα συναισθήματα. Φυσικά, σκοπός μας αυτό του σχολείου και της δομής είναι η δημιουργική απασχόληση των παιδιών. Στον τομέα της ψυχολογίας είναι η ομαδική και η ατομική συνεδρία. Έχω παιδιά τα οποία μου μίλησαν από την πρώτη φορά για το πότε θα ξανάρθει η Παρασκευή, πότε θα έρθει 11 η ώρα, έτσι να τους ξανακούσουν, να γεμίσουν συναισθήματα, να χορέψουν, να αφήσουν τον εαυτό τους ελεύθερο, γιατί αυτό τους λείπει, η επικοινωνία και η καλή μουσική. Φαντάζομαι ότι αυτό θα το συνεχίσετε. Όσο περνάει από το χέρι μας, εννοείται πως θα το συνεχίσουμε. Από τότε που έλαβα το email, έχουμε δεχτεί πολλά τηλέφωνα, έχουμε δεχτεί πολλές προτάσεις και από άλλους συλλόγους να πάνε τα παιδιά να παίξουν, έτσι ώστε να υπάρχει μια χαρούμενη ατμόσφαιρα και ό,τι καλύτερο για τα παιδιά αυτά, το οποίο τους λείπει πραγματικά, είναι μια αλλαγή στην καθημερινότητα, στη δική τους καθημερινότητα. Τώρα κύριε Τάσιο, υπάρχει μια διασύνδεση και με το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Φυσικά. Το Πανεπιστήμιο του ΤΕΗ που στεγάζεται στην Άρτα επικοινώνησε με την επίσημη σελίδα της Αγίας Θεοδόρας στο ίντερνετ. Ήρθαμε σε επαφή με τον Χρήστο, ο οποίος μας έφερε σε επαφή με τα υπόλοιπα παιδιά και προσπαθούμε και μακάρι να τα καταφέρουμε να μεγαλώσει η ομάδα και θα σας πω και μια έκπληξη. Τις 3 Δεκεμβρίου που είναι η Παγκόσμια ημέρα ατόμων με αναπηρία τα παιδιά προσπαθούν και ελπίζουμε να έχουμε και τον ύμνο της Αγίας Θεοδόρας. Είναι μέσα στα καθήκοντα τα οποία έχουμε πλέον αναλάβει τόσα χρόνια ολόκληρα να εκπροσωπούμε αυτή τη δομή και αυτά τα παιδιά και να τους δώσουμε καταρχήν αυτή τη χαρά που δίδεται σήμερα την αντιμετωπίσατε. Λόγοι υπάρχουν πάρα πολλοί για αυτό το οποίο γίνεται σήμερα και ψυχολογικά και ψυχιατρικά και ιατρικά γενικά σε όλο αυτό το σύστημα μέσα είναι ένα από τους καλύτερους τρόπους εκπαίδευσης και επαναφοράς σε κάποια κοινωνικότητα μέσα στη ζωή. Τα είδατε τη χαρά που νιώθουν, το χορό που κάνουν, το τραγούδι που κάνουν όλα αυτά τα άτομα τα οποία εμείς πολλές φορές τα υποτιμούμε.
δούμε. Ο λόγος ο δικός μας λοιπόν και ο ρόλος ο δικός μας είναι να εντάξουμε αυτά τα άτομα μέσα στην κοινωνία, να τα κάνουμε αποδεκτά από το σύστημα, αυτό που λέγεται ανθρώπινο σύστημα, γιατί εκεί λείπουμε, και να κάνουμε γνωστό και σε υπερκείμενες αρχές, κράτος, δήμους κτλ. Ότι υπάρχουμε και ότι θέλουμε βοήθεια, μεν, αλλά ότι έχουμε όμως δυνατότητες. Το Πανεπιστήμιο και το Τμήμα Μουσικών Σπουδών στέκεται αλληλέγγυο σε τέτοιου είδους δράσεις. Δηλαδή, ήταν μια πρωτοβουλία και από τη δική τους πλευρά. Είναι μια πρωτοβουλία, τους ευχαριστούμε σε αυτό το σημείο. Ευχαριστούμε τα παιδιά τα οποία έρχονται και προσφέρουν αυτό το οποίο προσφέρουν. Σίγουρα το Πανεπιστήμιο θα το χρησιμοποιήσουμε και αργότερα λίγο, γιατί περιμένοντας η ανακαίνιση που είδατε σε αυτά τα κτίρια που κάναμε τώρα, περιμένουμε να τελειώσει, να παραδοθεί για να αρχίσουμε να δουλεύουμε πιο εντατικά με το Πανεπιστήμιο και το Θερμοκήπιο. Θέλουμε τη βοήθειά τους, την έχουμε... Με το Τμήμα Γεωπονίας δηλαδή, εκτός από το μουσικών σπουδών. Με το Τμήμα Γεωπονίας. Την έχουμε τη βοήθειά τους, έχουμε την πρώτη εικόνα ότι θα βοηθήσουν, οπότε θέλουμε πάνω σε αυτό το πλέγμα ολόκληρο να στήσουμε ένα καινούργιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, το οποίο θα είναι πολύ ωφέλιμο για τα παιδιά. Και ταυτοχρόνως προχωράμε στην δημιουργία στέγης μόνιμης διαβίωσης. Είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα για εμάς τους γονείς και για τα παιδιά τα οποία είναι χωρίς πλέον σε απογόνους οι γονείς πίσω και δεν έχουν κάτι να κρατήσουν τα παιδιά και τα άτομα αυτά. Θέλουμε να κάνουμε μια τέτοια στέγη λοιπόν, για να μπορέσουν τα παιδιά να νιώθουν οικογενειακά μέσα σε μια δομή η οποία θα διαχειρίζεται και θα λειτουργεί με γονείς. Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ για την δυνατότητα που μας δίνετε να εκφράσουμε τους λόγους που υπάρχουμε. Σας ευχαριστώ γιατί προβάλλετε το έργο μας. Εθελοντικά ξεκίνησαν τα παιδιά από το Τμήμα Μουσικών Σπουδών της Άρτας να παίζουν μουσική σε άτομα με αναπηρίες. Δίνουμε το ελάχιστο με τη μουσική μας και παίρνουμε τα χαμόγελα των παιδιών, που είναι το πιο όμορφο δώρο ψυχής, δήλωσε ο Χρήστος Κατσίδης, ένας φοιτητής από το Ηράκλειο της Κρήτης, μόλις 20 ετών. Ο Χρήστος, απόφοιτος του Μουσικού Σχολείου Ηρακλείου, σπουδάζει στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στην Άρτα. Παίζει πιάνο και κανονάκι, η μουσική είναι η μεγάλη του αγάπη, όμως και η προσφορά έχει κατακτήσει την καρδιά του. Μαζί με ακόμη 2 συμφοιτητές του κρατούν μουσική συντροφιά στα μέλη του κέντρου. Ο ίδιος παίζει πιάνο, τον ακολουθεί η Χαριτίνα Ανδριανοπούλου από τη Σπάρτη στο τραγούδι και ο Κώστας Κωνσταντάκης από τον Πειραιά στο μπουζούκι. Είμαι τρίτο έτος του Τμήμα Μουσικών Σπουδών. Πώς αναλάβατε αυτή την πρωτοβουλία, πώς θελήσατε να κάνετε μια δράση κοντά στα ΑΜΕΑ? Λοιπόν, αυτό το είχα ψάξει κατά το καλοκαίρι εθελοντικά κάτι στην πόλη που σπουδάζω και είχα βρει στην ιστοσελίδα της Αγίας Θεοδόρας ότι έχουν ανάγκη από εθελοντές, ότι ψάχνουν για εθελοντές, και έστειλα έτσι email και το αγκάλιασαν όλοι τόσο όμορφα, και ο πρόεδρος κύριος Μπίζας και από την γραμματεία και ο ψυχολόγος κέντρο Βασίλης Οτάσιος, και μετά είπα και στα παιδιά να έρθουν και σιγά σιγά μεγάλωσε η παρέα, και αυτό ήταν το πιο όμορφο, έτσι που υπήρχαν άνθρωποι που αγκάλιασαν τόσο όμορφα την έννοια του εθελοντισμού. Είμαι στο τρίτο έτος εδώ. Και εσύ λόγω αλήθεις από εθελοντισμό? Ναι. 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 Μας το είπε ο Χρήστος, μας άρεσε πολύ η ιδέα. Θέλαμε να το κάνουμε. Είναι δώρο δικό μας. Περνάμε καλά. Και θα το κάνετε κάθε Παρασκευή? Κάθε Παρασκευή μέχρι όσο. Θα το κάνουμε κάθε Παρασκευή, ναι. Όχι. Εγώ Πειραιά.
Αυτός από Κρήτη έχει το είδης, εγώ πήρα έχω Άκης. Είδης σίγουρα θα είναι από Κρήτη, δεν γίνεται. Δεν ξέρω, εντάξει. Από... Σίγουρα είσαι όμως περιπτώσεις στο Μπουζούκι. Κάτι κάνω. Τριτοετής όλοι μας, ναι. Εντάξει, γνωριστήκαμε πριν 2 χρόνια που μπήκαμε. Ξεκινήσαμε, κάναμε παρέα. Μου στέλνει κάποια στιγμή, με παίρνει τηλέφωνο ο Χρήστος, μου λέει έχουμε κάνει αυτό, έχω πάει εκεί, θες να πάμε. Εννοείται, κατευθείαν, δεν χρειάστηκε να σκεφτώ κάτι. Εντάξει, τώρα εδώ... Μάλλον δεν το έχουμε καταλάβει, ακόμα είναι αλήθεια. Δεν ξέρω στη... Ξέρετε πόσο έχετε συγκινήσει με αυτό που κάνετε. Μπορεί, αλλά... Νομίζω αυτό που κάνουμε τώρα οι τρεις μας είναι λίγο σε σχέση με αυτό που θα μπορούσε να γίνει άμα το δουν κι άλλοι, το κάνουν κι άλλοι. Στην ουσία να το δει ο κόσμος. Αυτό είναι αυτό που θέλουμε να κάνουμε. Η αγάπη στον συνάνθρωπο είναι πλέργια για τα παιδιά αυτά. Και όταν τα βλέμματα των μελών της δομής διασταυρωθούν με τα βλέμματα των μουσικών, τότε όλοι ξέρουν τον μυστικό κώδικα για να αποκρυπτογραφήσουν το νόημα πίσω από τα βλέμματα. Γελούν τα μάτια στον ίδιο τόνο. Πρωί και πόντισα φιλιά.